για μία ακόμη μέρα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ με οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιοδήποτε υπουργό. Η ώρα είναι 8 και 10 στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον οδό Αριστοτέλους και είναι συγκεντρωμένα 150 άτομα αυτή τη στιγμή με το γνωστό τρόπο της αυτοσχέδιας λίστας, δηλαδή έρχονται από τις 4 τα ξημερώματα, έχουν έρθει εδώ πάλι άνθρωποι, 8.30 ανοίγει η υπηρεσία, έχουν γράψει το όνομά τους σε τρεις κόλλες χαρτί οι οποίες είναι κολλημένες στον τοίχο και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί για να πάρουν την προτεραιότητα ώστε σε λίγο που θα ανοίξει η υπηρεσία να μπουν με τη σειρά που έχουν έρθει και έχουν γράψει τα ονόματά τους. Εδώ είναι το υποθηκοφυλακείο Αθηνών και στεγάζονται και 2-3 κτηματολογικά γραφεία. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δεν υπάρχει προσωπικό, όπως αναφέρουν και παραδέχονται και οι ίδιοι υπάλληλοι, αλλά και να μην το παραδέχονταν και μόνο αυτή η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. 150 άνθρωποι να είναι συγκεντρωμένοι. Πόσοι υπάλληλοι περίπου τις εξυπηρετούν, φάνη μέσα. Πόσοι περίπου τις εξυπηρετούμε? Το 1/3 είναι από όσους πρέπει να είναι. Είναι περίπου 20 ενεργοί υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Αλλά λένε ότι αν έρθουν 2 δικηγόροι εδώ πέρα με 10 υποθέσεις ο καθένας, τελείωσε. Και δεν φταίει ο κόσμος βέβαια, έτσι, γιατί τις υποθέσεις τους έρχονται να δούνε. Έπρεπε να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, να εξυπηρετείται περισσότερος κόσμος. Φάνη μου, δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα να έχει στον δρόμο κόσμο να περιμένει έτσι, με αυτοσχέδιες λίστες, οργάνωση μηδέν επί της ουσίας. Η εικόνα που βλέπουμε τώρα και είναι αρκετή... εικόνα η οποία υπάρχει σε όλα τα υποθηκοφυλάκια. Σε όλα, σε όλα. Όχι σε όλα, αλλά σε πολλά, ναι. Εδώ λέει στο Κοροπή, αν σκεφτούμε, στη Θεσσαλονίκη, αν πάμε, δηλαδή οπουδήποτε υπάρχουν υποθηκοφυλάκια στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως σε περιοχές όπου γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχος, τίτλων κλπ. Βλέπετε αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Και με το χρηματολόγιο, όταν ολοκληρωθεί το χρηματολόγιο, δεν θα λήξουν αυτά τα πράγματα? Είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το χρηματολόγιο. Να γίνει, αν γίνει όταν θα ψηφιοποιηθεί τα πάντα και θα πατάς ένα κουμπί, έχει τελειώσει ιστορία, παιδιά. Εδώ γίνεται εγγραφές, διάφορα πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Πρέπει να... Αυτή δεν είναι εικόνα και το λέμε πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή πάνε με αυτοσχέδια λίστα, γράφουν το όνομά τους απ' έξω, καυγάδες. Ανοίγουν βιβλία. Παιδί μου, έβγαλα στο site μου προχθές εγώ ένα βίντεο που πλακώνονται στο ξύλο έξω το. Και ανού υπουργείου τώρα ευθύνη είναι αυτό το πράγμα. Δικαιοσύνης. Λοιπόν, και είναι, πρέπει να λυθεί κάποιο. Δικαιοσύνη και ψηφιακή πολιτική. Και ψηφιακή, έχει δίκιο. Ενδεχομένω. Και ψηφιακή πολιτική. Και αρκετοί που θα έρθουν σήμερα, αρκετοί που θα έρθουν, το ξέρουν καλά γιατί έχουν ξανάρθει, δεν θα εξυπηρετηθούν. Δηλαδή θα χρειαστεί να ξανάρθουν, να ξαναγράψουν το όνομά τους. Λοιπόν,